παροδικού χαρακτήρα ήταν οι βροχές που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς ήδη έχει αποκατασταθεί το καιρικό σκηνικό του Αυγούστου. Η αστάθεια πάντως θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τα όποια φαινόμενα όμως να έχουν μικρή διάρκεια και ένταση. Εξαιτίας του ότι παραμένουν οι συνθήκες για θερμική αστάθεια, ενδεχομένως θα δούμε να σχηματίζονται και πάλι νεφώσεις και κυρίως για ορεινές περιοχές και ως επιτοπλίστων για τα βόρεια δεν αποκλείεται να δούμε να σημειώνονται κάποιες τοπικού χαρακτήρα, ήπιες όμως αυτή τη φορά βροχοπτώσεις, οι οποίες θα είναι μόνο για τις μεσημβρινές νωρίς στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και μόνο στα νότια θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Με τις ελάχιστες τιμές να είναι και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και αρκετά χαμηλότερα βέβαια για τις ορεινές περιοχές, όπου εκεί θα γίνεται αισθητή, θα λέγαμε, όχι μόνο η δροσιά αλλά και λίγο ψύχρα. Ενώ στις παράκτιες περιοχές η θερμοκρασία στις βραδινές θα είναι γενικά έτσι με ένα αίσθημα δροσιάς. Για την Παρασκευή το μεσημέρι η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, ενώ από το Σάββατο η ψυχρή αέρια μάζα απομακρύνεται από την Κρήτη και επανέρχεται το ήπιο σκηνικό του καιρού. Το ρεύμα θα είναι δυτικό-βορειοδυτικό, στα 2 με 3 έως και 4 μποφόρ για τις μεσημβρινές ώρες. Αυτό φυσικά σημαίνει και για καλές θάλασσες, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Στην εκπνοή του Αυγούστου, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, οι συνθήκες αναμένονται ήπιες και έτσι και η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται χωρίς μεταβολές.